Είναι γνωστό ότι με την παρουσία της νόσου στο νησί τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης από την υπηρεσία, όπως προβλέπετε άλλωστε. Πάρθηκαν μέτρα που αφορούσαν τη λειτουργία των σφαγείων, τις απολυμάνσεις, όλα αυτά που προβλέπει το σχέδιο. Και στη συνέχεια η υπηρεσία, παρότι προστελεχωμένη, προσπάθησε να κάνει παράλληλα με το έργο που ασκούσε έτσι κι αλλιώς επιβλέψεις στη λειτουργία και στην εφαρμογή των μέτρων. Θυμίζω εδώ ότι η υπηρεσία έναντι των 12 μόνιμων κτηνιάτρων που είχε παλιότερα λειτουργεί αυτή τη στιγμή με 6, εκ των οποίων οι 2 όλο αυτό το διάστημα του προηγούμενου, το επίμαχο, ήταν σε ασθενεία. Άρα ουσιαστικά 4 άτομα είχαν κληθεί για να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, υπήρξε καταρχήν μια συνάντηση δική μου στην Αθήνα με τον αναπληρωτή υπουργό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσιρόνι. Τέθηκε το θέμα των ελλείψεων, έγινε επαφή με τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής πάλι για τον ίδιο λόγο και όχι μόνο, για να ενεργοποιηθεί περισσότερο το Εθνικό Κέντρο για την διαχείριση της ασθένειας, ώστε να υπάρξει και ενίσχυση σε προσωπικό και μέσα. Ο ιός της ευλογιάς είναι ένας πολύ εύκολα μεταδιδόμενος ιός, ο οποίος έχει διαφορετικούς χρόνους επώασης για το κάθε ζώο, από 8, 21 και έχουμε δει και περισσότερες μέρες. Είναι ένας ιός ο οποίος δεν δίνει θεαματικά και έτσι ας το πούμε συμπτώματα για να τρομοκρατήσει τον κτηνοτρόφο, και πάνω απ' όλα δεν είναι ο ιός ο οποίος θα προκαλέσει την, θα φύγει μέσα από το κοπάδι. Άρα λοιπόν τη χρονική στιγμή 0, μπαίνοντας σε ένα κοπάδι το οποίο έχει ένα ζώο άρρωστο, σκληρό μέτρο είναι να μην επιζήσει κανένα άτομο μέσα στο κοπάδι. Κανένα ζώο. Γιατί θα αποτελέσει την πηγή για το επόμενο κοπάδι. Άρα λοιπόν, όταν αντιμετωπίζεις μια τέτοια νόσο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να προλάβεις την όσο εντογενάστε και να σφαγιάσεις το κοπάδι. Όσο εξαπλώνεται το κοπάδι, σημαίνει ότι σύμφωνα με τον νόμο των πιθανοτήτων υπάρχουν δίπλα εν δυνάμει μολυσμένα κοπάδια. Και δυστυχώς υπάρχουν και κρυμμένα κοπάδια. Παρακαλώ πολύ, όταν θα αναφέρεστε στην νόσο, να λέτε και να το λέτε έτσι πολύ ευθαρσώς ότι η ευλογιά δεν είναι καταρροϊκός. Οι κτηνοτρόφοι μας αυτή τη στιγμή, κάποιοι από αυτούς θεωρούν ότι μπορεί να επιζήσουν ζώα. Μπορεί. Το θέμα είναι ότι τα επιζήσαντα πια θα έχουν πάρει μαζί τους και κατά πόσο είναι ικανά να παράγουν. Η νόσος δεν είναι μόνο μία νόσος η οποία προκαλεί οικονομική καταστροφή και ενδυμεί απέναντι. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να καταλάβουμε ότι όταν έχουμε έναν ιό ο οποίος μεταδίδεται σε τρομερά μεταξύ των ατόμων, ότι μπορεί να μεταφερθεί με μηχανικούς μεταφορείς, που τι σημαίνει αυτό, ρόδες αυτοκινήτων, παπούτσια, αντικείμενα, ακόμα και το πριόνι τους, ένα εργαλείο που θα δανείσει ο ένας στον άλλον. Θα σας πω μόνο το εξής, ότι εχθές το βράδυ επικοινώνησα με τον καθηγητή, τον κύριο Φθενάκη, όπως έχει έρθει εδώ, και του είπα να μου πει έτσι, να συζητήσουμε. Και μου είπε το εξής, ο κτηνοτρόφος πάει στη μονάδα, μάλλον μου είπε κάτι πολύ πιο αυτό, μου είπε δεν πάει ούτε με τη γυναίκα του, έχει έναν μέσα που βλέπει τα ζώα και του πετάει φαΐ από το φράχτη, λες και είναι λεπρός. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τι αγώνα έχουν να δώσουν αυτή τη στιγμή η υπηρεσία για να μπορέσει να εντοπίσει αυτά τα μολυσμένα κοπάδια. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι το εξής, ότι αν μπορέσουμε αυτή τη στιγμή και περιχαρακώσουμε τον ιό στα σημεία που έχει χτυπήσει, πιστεύω ότι δεν θα είναι θετικό της θλίψης το δείγμα,
και ότι είναι λοιμώδες έκθημα και τίποτα άλλο. Και παρακαλώ πολύ, τουλάχιστον τώρα ας μην το συζητήσουμε και ας βγει πρώτα και μετά να, αν υπάρχει πρόβλημα, να δημοσιοποιηθεί. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ιό που για κάποιο λόγο, ενώ είναι φοβερά ύπουλος, έχει μείνει σε ένα σημείο. Το θέμα είναι να μην φύγει από εκεί. Το στίχημα που έχουμε βάλει αυτή τη στιγμή είναι να τον κρατήσουμε εκεί που είναι. Και αυτό σημαίνει σκληρά μέτρα. Μέτρα από την περιφέρεια, που σημαίνει κλείσαμε τα σφαγεία. Δεν νομίζω να υπάρχει σόφρον άνθρωπος αυτή τη στιγμή που να πιστεύει ότι το κλείσιμο των σφαγείων έγινε για να καταστραφούν οι κτηνοτρόφοι. Εγώ από τη μεριά του ιδιώτικου κτηνιάτρου περιμένω να σφάξουν τα ζώα τους για να έρθουν να πληρώσουν. Άρα λοιπόν είναι εντελώς αστείο να θεωρούμε ότι, και να ρωτήσω και να πω και κάτι άλλο. Θα σταθμίζετε τις παράπλευρες απώλειες. Θυμάστε, τις είχαμε μάθει από τον πόλεμο του κόλπου εμείς πιο παλιοί, αυτές τις παράπλευρες απώλειες. Ναι, να χάσει 100 αρνιά για να κερδίσει το κοπάδι. Τα χάσει. Δεν είναι τίποτα 100 αρνιά, 2 ευρώ το κιλό έχει το αρνί. Δεύτερον, πρέπει να απογορευθούν και να καταλάβει ο κτηνοτρόφος ότι η μετακίνηση των ζώων είναι κάτι το οποίο είναι όχι απλά ουσιαστικό, είναι το καθοριστικό. Δεν πρέπει να φύγει ζώο, να κουνηθεί ζώο. Και τι κάνουμε λοιπόν? Έχουμε μία περιοχή στην οποία έχουμε ακίνητα τα ζώα, οι κτηνοτρόφοι παίρνουν όλα τα μέτρα βιοασφάλειας και μπαίνουν μέσα οι κτηνίατροι και βοηθούμενοι από τους κτηνοτρόφους, και το ξαναεπαναλαμβάνω, οι οποίοι πρέπει να δηλώσουν τα άρρωστα, να σκοτώσουμε τα κοπάδια. Και με αυτόν τον τρόπο θα καθαρίσουμε. Η ασθένεια ξεκίνησε στις αρχές Σεπτέμβρη και μέχρι σήμερα, όπως είπαμε, υπάρχουν οι 14 εστίες. Εκεί λοιπόν, δεν ήταν ότι ο λόγος που επεκτάθηκε ήταν, και ο πιο σημαντικός λόγος ήταν ότι άργησε να δηλωθεί αυτή η εστία στην υπηρεσία. Δηλαδή, φαίνεται ότι υπήρχε ευλογιά στο νησί, αλλά καθυστέρησε να ειδοποιηθεί η κεντρική υπηρεσία ώστε να λάβουμε τα μέτρα. Πράγμα που σημαίνει ότι μέχρι που εμείς να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να εφαρμόσουμε το σχέδιο της έκτακτης ανάγκης, είχε περάσει τέτοιος χρόνος ώστε να είχαν μολυνθεί οι γειτονικές περιοχές, οι γειτονικές, συγγνώμη, εκτροφές. Μετά λοιπόν, εκτός από αυτό, από τότε εμείς κατευθείαν ενημερώσαμε και τους τοπικούς εταιρισμούς και για τα μέτρα που πρέπει να πάρουν και να ενημερώσουν τα μέτρα τους, τα μέλη τους και τις απολυμάνσεις που πρέπει να εφαρμοσούν. Λοιπόν, και να πούμε ότι από την αρχή τέθηκε το νησί από την πρώτη επιβεβαιωμένη εστία, η οποία ήταν στις αρχές του μηνός, επιβλήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα στο νησί της Λέσβου. Δηλαδή, η απαγόρευση των εξαγωγών των ζώων, η απαγόρευση των μετακινήσεων των ζώων και των αγοροπολισιών των εγωπροβάτων και όλα τα μέτρα που έπρεπε να πάρθουν και στα σφαγεία.